Στο 5,4 είναι ικανοποιητικό ποσοστό μέσα σε αυτό το κλίμα. Είχατε θέσει τον πύχη, νομίζω, αρκετά ψηλότερα. Και αν δεν είναι ικανοποιητικό ποσοστό, τι έφταξε? Ναι, όχι, να θυμίσω ότι εσείς λέγατε ότι θα μειωθούμε, αλλά δεν μειωθήκαμε. Εγώ προσωπικά δεν έλεγα κάτι τέτοιο. Έλεγα στις ερωτήσεις που κάνατε στα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κάθε φορά που βγαίναμε στα πάνω. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα στοίχημα. Ναι, καταφέραμε να υπάρχει μια σταθερή δύναμη, παρότι υπήρχε ένα σαφής, ας το πούμε, στόχος και από το δίπολο που διαμορφώθηκε να μειωθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Mm-hmm. Αυτό δεν έγινε κατορθωτό. Αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σκληρό καρύδι. Όμως τα μεγάλα θέματα είναι μπροστά μας. Εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Ασφαλώς δεν μπορεί να μας ικανοποιεί για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που έχει προσφέρει τόσα πολλά, που έχει κάνει τόσους αγώνες, που είναι στο κάτω-κάτω της γραφής το μόνο κόμμα που δεν έχει ψηφίσει μνημόνια, το μόνο κόμμα που δεν έχει ψηφίσει αντιλαϊκά μέτρα, που έχει παλέψει όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Δεν είναι ένα ικανοποιητικό ποσοστό, εμάς δεν μας ικανοποιεί. Ναι. Μπροστά μας όμως είναι η επόμενη μέρα. Έγινε κάποιο λάθος? Αυτό το λέμε κυριολεκτικά. Δεν ξέρω αν έχουμε περάσει τις 12 η ώρα, αλλά κυριολεκτικά. Μόλις τώρα είναι εδώ. Μόλις τώρα, σε ένα λεπτό είναι η επόμενη μέρα. Σήμερα λοιπόν υπάρχει Eurogroup. Για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, η Eurogroup είναι η σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ακούσαμε και είπατε κι εσείς, η κυβέρνηση ορκίζεται στις 1 η ώρα. Βλέπετε να υπάρχει καμία ανησυχία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποια θα είναι η πολιτική που θα εφαρμοστεί? Δηλαδή τι θα πει η νέα κυβέρνηση ή ποιος θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών? Να υπάρχει κάποια ανησυχία? Αυτό αποδεικνύει ότι μπορεί να έχουμε μια κυβερνητική εναλλαγή, αλλά πολιτική αλλαγή δεν έχουμε. Μάλιστα. Πράγμα που σημαίνει ότι τα σκληρά μέτρα είναι μπροστά μας. Η σκυτάλη παραδόθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσει από εκεί που τα άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι εδώ, αναλαμβάνοντας και ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την ανασυγκρότηση και την ανασύνταξη του εργατικού, του λαϊκού κινήματος, της ελπίδας που συκοφαντήθηκε αυτά τα 4 χρόνια όσο τίποτε άλλο, του ριζοσπαστισμού που συκοφαντήθηκε όσο τίποτε άλλο και οδήγησε το λαό μας σε ένα τέτοιο συντηρητικό ρεύμα, μέσα από το οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν θα μπορούσε κάτι, να πάρει για να κάτι περισσότερο, κύριε Πηγιώτη. Μέσα σε ένα συντηρητικό τέτοιο ρεύμα, κύριε Ιωάννη, διάψευσης ψεύτικων ελπίδων, μέσα σε ένα τέτοιο συντηρητικό ρεύμα που λέει ότι τίποτα δεν αλλάζει, ότι τίποτα διαφορετικό δεν μπορεί να γίνει, ότι όλα έτσι θα μείνουν και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, η οποία κανονικότητα είναι να αλλάζουν οι υπουργοί, αλλά οι νόμοι να εφαρμόζονται. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, καταλαβαίνετε κι εσείς, ότι ο ριζοσπαστισμός, ένα επαναστατικό κόμμα όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που επιδιώκει και θέλει και στοχεύει στην ανατροπή μια τέτοια διαστάσεις. Βάλτε μια τελεία παρακαλώ, θέλω να δω μικρό από τα Χανιά. Να αυξάνει τα ποσοστά του.